Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε σήμερα Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου στην πρωινή ανάγνωση και στον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής. Ολοκληρώνεται μια εβδομάδα και θα δούμε μαζί α, τα θέματα τα σημαντικότερα τα χθεσινά και τι περιμένουμε σήμερα στην Ολομέλεια τη Βουλή. Είναι η συνταγματική αναθεώρηση το θέμα που επικρατεί, η οποία ολοκληρώθηκε η πρώτη ψηφοφορία στην Ολομέλεια τη Βουλή επί των προτάσεων αναθεώρηση του Συντάγματο, σύμφωνα με τα άρθρα 110 του Συντάγματο και 119 του Κανονισμού τη Βουλή. Πέρασαν τα άρθρα για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τη Δημοκρατία, θρησκευτική ουδετερότητα και νόμο περί ευθύνη υπουργών. Αναλυτικά ρεπορτάζ θα έχουμε να δούμε στη συνέχεια μαζί για τη χθεσινή διαδικασία, ενώ θα ζητήσουμε την επικαιρότητα με του καλεσμένου μα, τον κύριο Μαντά από το και τον κύριο Κεδίκογλου από τη Νέα Δημοκρατία. Σε συμφωνία φέρεται να κατέληξαν κυβέρνηση και τράπεζε σχετικά με το διάδοχο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη και την προστασία τη πρώτη κατοικία. Στη σύσκυψη που δίρκει περίπου τρει ώρε, συμφωνήθηκε κατά πληροφορίε ότι θα προστατεύεται η πρώτη κατοικία δανειοληπτών. Η νομοθετική πρωτοβουλία αναμένεται να κατατεθεί μέχρι το τέλο του μήνα για να μπει σε ισχύ από 1η του Μάρτη. Με την πρόεδρο του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματο τη Γερμανία, Αντριανάλε, συναντήθηκε επικεφαλή του κινήματο Αλλαγή Φόφη Γεννηματά, η οποία βρίσκεται στο Βερολίνο. Η κυρία Γεννηματά δήλωσε πω είναι τώρα η ώρα στι ευρωεκλογέ οι σοσιαλδημοκράτε να προωθήσουν ριζοσπαστικέ και αποτελεσματικέ λύσει απέναντι στη διαρκή λιτότητα και τι συντηρητικέ πολιτικέ. Έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα, η πολιτική, κυριότερε εξελίξει. Πάμε να δούμε και την κοινοβουλευτική ατζέντα, πώ θα εγκυλήσουν οι εργασίε στην Ολομέλεια και στι Επιτροπέ. Επιτροπή... Επιτροπή Δημόσια Διοίκηση, Δημόσια Τάξη και Δικαιοσύνη, κύρωση πρωτοκόλλου για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ανθρώπων, του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο τη Ευρώπη από το Μάρτιο του 2016, τροποποίηση νόμου σε συμμόρφωση και απόφαση στο πλαίσιο του Συμβουλίου πάλι τη Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2002 απόφαση. Εφαρμογή διατάξεων του Οργανισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένη συνεργασία για τη σύσταση τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διατάξει που αφορούν στη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα τη δικαιοσύνη και άλλε διατάξει και διατάξει που αφορούν στη λειτουργία του σοφρονιστικού συστήματο. Στην Επιτροπή Παραγωγή και Εμπορίου, συνεδριάζουν τα μέλη της Επιτροπή με θέμα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομία και Ανάπτυξη, εταιρική μετασχηματισμή και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τι διατάξει τη Ευρωπαϊκή Ένωση, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από το 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων. Με τη διαδικασία τη πληροφορία ολοκληρώθηκε στην Ολομέλεια τη Βουλή η συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματο, ενώ θα ακολουθήσει νέα ψηφοφορία σε διάστημα ενό μήνα, όπου μετά από συζήτηση θα τεθούν σε ψηφοφορία μόνο όσε διατάξει συγκέντρωσαν 151 ψήφου και άνω. Συνολικά τέθηκαν σε ψηφοφορία 152 προτάσει του ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία και άλλων βουλευτών, ενώ μόνο για έξι άρθρα υπήρξε σύγκληση απόψεων μεταξύ κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση. Με ευρύτατη πλειοψηφία ψηφίστηκε η πρόταση της κυβέρνησης για αποσύνδεση της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη διάλυση της Βουλής, καθώς και άλλα τρία άρθρα που υπερψηφίστηκαν και από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα από τι προτάσει του ΣΥΡΙΖΑ, το άρθρο 32, παράγραφο 4, για την αποσύνδεση τη εκλογής Προέδρου τη Δημοκρατία από την πρόορη διάλυση τη Βουλή, έλαβε 221 ναι, 46 όχι και 3 παρών. Ενώ το άρθρο 30, παράγραφο 1, για εκλογή από το λαό, έλαβε 148 ψήφου το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών που καταργεί την αποσβεστική προθεσμία για την άσκηση δίωξης εναντίον υπουργών και διευκρινίζει ότι το πεδίο ισχύω του άρθρου αναφέρεται αποκλειστικά στα αδικήματα που τελέστηκαν κατά την άσκηση και όχι επευκαιρία της άσκησης των υπουργικών καθηκόντων, έλαβε 253 ψήφους υπέρ και 17 κατά. Το άρθρο 62 για τη βουλευτική ασυλία που περιορίζεται μόνο στα δικήματα που σχετίζονται άμεσα με την άσκηση των βουλευτικών καθηκόντων εκτός ή εντός βουλής έλαβε 237 ψήφους. Το άρθρο 101α για τις ανεξάρτητες αρχές και τον τρόπο εκλογής των διοικήσεών τους έλαβε 231 ψήφους. Επίσης οι προτάσεις της νέα Δημοκρατίας που υπερψηφίστηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ συγκέντρωσαν το άρθρο 68, που δίνει το δικαίωμα και στην κοινοβουλευτική μειοψηφία να μπορεί να συγκροτεί εξεταστικέ επιτροπέ, 234 ψήφου υπέρ. Το άρθρο 96, που εξομοιώνει τα στρατιωτικά δικαστήρια με τα τακτικά, έλαβε 233 ναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων συγκέντρωσε 93 ψήφους και επομένως δεν τίθεται καν σε ψηφοφορία που θα γίνει σε ένα μήνα. Το ίδιο συμβαίνει και με το άρθρο 79 για τη συνταγματική αναθεώρηση ισοσκελισμένων προϋπολογισμών που έλαβε 85 ψήφους υπέρ, όπως επίσης και για το άρθρο 24 με τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τα δάση που έλαβε 84 ψήφους. Οι προτάσει του ΣΥΡΙΖΑ που δεν υπερψηφίστηκαν από τη Νέα Δημοκρατία αλλά εξασφάλισαν 151 ψήφου αφορούν το άρθρο 3 για τη θρησκευτική ουδετερότητα του κράτους που έλαβε 151 ψήφους, το άρθρο 44 που δίνει τη δυνατότητα δημοψηφισμάτων με λαϊκή πρωτοβουλία που έλαβε 152 ψήφους, το άρθρο 102 για την κατοχήρωση της απλής αναλογικής στην τοπική αυτοδιοίκηση και πρόβλεψη για τοπικά δημοψηφίσματα έλαβε 168 ψήφους. Θετική χαρακτήρισε τη διαδικασία ο πρόεδρο τη Βουλή, κύριο Νίκο Βούτση, και πρόσθεσε ότι είναι σημαντική η δεύτερη ψηφοφορία για το ποια άρθρα θα πάνε στην αναθεωρητική Βουλή, αφού μεσολαβήσει η λαϊκή ψήφο. Από την ψηφοφορία απουσίαζαν ο Πάνο Καμένο, ο Αριστίδη Φοκά και ο Στάθη Παναγούλη, οι βουλευτέ τη Ένωση Κεντρών πλην του Γιάννη Σαρίτη, ο οποίο ψήφισε, ενώ για λόγου υγεία απουσίαζε ο βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία Γιώργο Καζαπίδη. Από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη ψήφισε μόνον ο κοινοβουλευτή ο εκπρόσωπο εκπρόσωπος Ανδρέας Λοβέρδος, καθώς αποτελούσε κατεύθυνση του κόμματό του να μην συγκεντρώσει καμία διάταξη τον αριθμό των 180 ψήφων. Στην έγκριση τη πλειοψηφία, απέσπασε επί τη αρχή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνη που προβλέπει την προσαρμογή τη εγχώρια νομοθεσία σε κοινοτική οδηγία και πρωτόκολλο για τα δικαιώματα του ανθρώπου και περιέχει ρυθμίσει για την αποτελεσματικότητα τη δικαιοσύνη και του σοφρονιστικού συστήματο. Ο Υπουργό Δικαιοσύνη Μιχάλη Καλογύρου δήλωσε ότι εντό του Μαρτίου θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τι αλλαγέ στον ποινικό κώδικα. Διευκρινήσει για τη διάταξη με την οποία καταργείται η αυτόφορη διαδικασία για δικήματα συκοφαντική δυσφήμιση για τον τύπο ζήτησαν εκπρόσωποι των δημοσιογράφων. Επειδή ένα σαφή κανόνα αφήνει σημαντικά περιθώρια αλλά μηνιών, ερμηνεών, η ΠΟΕΣΥ πιστεύει ότι επιβάλλεται να αποσαφινιστεί κατά τέτοιο τρόπο η διάταξη, ώστε να μην καταλείπεται καμία αμφιβολία ότι δεν εφαρμόζεται η αυτόφορη διαδικασία σε περιπτώσει δημοσιευμάτων. Η αυτόφορη διαδικασία δεν σταματάει με το νόμο έτσι όπως είναι διαμορφωμένος. Δηλαδή ή θα πρέπει να μας διευκρινίσετε ότι τα συγκεκριμένα αδικήματα δεν είναι αυτόφορα ή θα πρέπει να μας διευκρινίσετε με ποιες συνθήκες και τι σημαίνει αυτό που λέτε ότι οι... εκτός αν συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι. Και ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι. Ενστάσει αλλά και προτάσει επί των άρθρων του νομοσχεδίου διατυπώθηκαν και από εκπροσώπου του δικαστικού κλάδου και των δικηγορικών συλλόγων. Υπάρχει ένα κλέφτη που κατηγορείται, που κατηγορείται λοιπόν για κλοπή. Και λέει ότι η τη μέρα τη κλοπή είμαι στη Ρόδο, σε το σπίτι τη θεία μου. Χωρί να προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία. Το δικαστήριο τι θα κάνει. Θα αναβάλει και θα ψάξει να δει. Με, ε, να, να, να ψάξει να βρει τη διεύθυνση τη θητεία του για, ε, ε, για να δει αν ήταν εκεί ή όχι. Ξέρετε, θα διαιωνίσουμε τι υποθέσει. Η οχι ξερετε θα διονύσουμε τι υποθεσει η δικαστων και Εισαγγελιών ε, εκφράζει την αντίθεσή τη στο διορισμό του Ευρωπαίου Εισαγγελέα μόνο, ε, ε, προερχόμενο μόνο από τον εισαγγελικό κλάδο. Δεν υπάρχει λειτουργία ηλεκτρονική δικαιοσύνη, αν σύμφωνα με τα όρτα ΔΕΛΤΑ που έχει εκδώσει η Βουλή το, η, και η κυβέρνηση. Χωρί τη σύνδεση του πόρταλ με το σύστημα του ΔΠΠ, τη πρώτη φάση και τη δεύτερη φάση, δεν μπορεί να υπάρξει κατά ζυγογράφη ηλεκτρονική, δεν μπορεί να εκδίδονται γραμμάτια, δεν μπορεί ο ΕΦΚΑ να καθαρίζει αμοιβέ δικηγόρων και γραμμάτε σε τέτοια βάση. Δια του τύπου δεν αυτόφορα, που λέει ότι είναι πάντοτε αυτόφορα, δεν είναι μόνο η συκοφαντική δυσφήμιση ή δυσφήμιση εξύβριση. Υπάρχουν και άλλα δικήματα που τελούνται δια του τύπου. Για παράδειγμα, ρατσιστικά. Οπότε εκεί υπάρχουν, υπάρχει, νομίζω, είναι καταγεγραμμένο και άλλε παράνομε συμπεριφορέ και τον τελευταίο καιρό ζήσαμε διάφορε επιθέσει συγκεκριμένε. Νομίζω ότι εκεί είναι καλό για του λόγου αυτού δεν μπορούμε να οδηγηθούμε στην κατάργηση τη παραγράφου 3 του 242. Το νομοσχέδιο, το οποίο ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία ευρωπαϊκά πρωτόκολλα με έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα, υπερψήφισαν 25 βουλευτέ, καταψηφίστηκε από 5, ενώ βρέθηκαν και 2 παρών. Τα κόμματα τη αντιπολίτευση διαφώνησαν με το σπονδυλωτό χαρακτήρα του νομοσχεδίου, ζητώντα αλλαγέ σε άρθρα. Πρόκειται για μια σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία αναμένεται να διορθώσει κακώ κείμενα που επί σειρά ετών είχαν τεθεί σε δεύτερη μοίρα χάριν άλλων προτεραιοτήτων. Στην ουσία, είναι μια επιδοματική πολιτική με ειδική αναφορά στη δικαιοσύνη. Μπορεί να έχει καταστεί φτωχό, αλλά εμεί θα σου καλύψουμε το κόστο προσφυγής στη δικαιοσύνη. Να εξηγήσετε, κύριε Υπουργέ, αν έχει σχέδιο η κυβέρνηση και πρόθεση να εξετάσει το συνολικό καθεστώ τη νομική βοήθεια, το οποίο σε σχέση με καθεστώτα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών βρίσκεται σε αναντιστοιχία. Σε ποιε ακριβώ περιπτώσει. Θα πρέπει τελικά να ακολουθείτε κατά γράμμα αυτό που ονομάζεται αυτόφορη διαδικασία και άμεση παραπομπή. Καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο, κυρίω, επαναλαμβάνω, γιατί περιλαμβάνει το τέταρτο κεφάλαιο με διατάξει για τον αντιδραστικό και επικίνδυνο για τι λαϊκέ ελευθερίε θεσμό τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα παραδοθεί και ο ποινικό κώδικα. Ε, θα υπάρξουν οι απαραίτητε ενημέρωση και σε επίπεδο συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, δηλαδή η ενημέρωση του Υπουργικού Συμβουλίου, προκειμένου να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Η εκτίμησή μου είναι ότι μέχρι ε, τα μέσα του Μαρτίου του αργότερου θα έχουν ε, ε, τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Σε δημόσια διαβούλευση δυνατόν και ε, νωρίτερα. Λοιπόν, πάμε στη συζήτησή μα. Κοντά μα είναι ο κύριο Χρήστο Μαντά, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Ιαννίνων και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Καλή σα ημέρα. Καλή σα ημέρα. Κύριε Μαντά, ολοκληρώθηκε. Θα πάμε να συζητήσουμε φυσικά για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ότι είναι θέλετε. ένα πολύ σημαντικό θέμα. Αλλά και τι συμφώνησε η κυβέρνηση με τι τράπεζε, αφορά πάρα πολύ κόσμο. Ε, είστε ικανοποιημένο από το αποτέλεσμα τη χθεσινή διαδικασία και ψηφοφορία. Και το λέω γιατί Υπήρχαν και κάποια άρθρα, τέσσερα αν δεν κάνω λάθος, που κάποιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν τα στήριξαν. Και υπήρχε ένας προβληματισμός γύρω από αυτά. Θα σας πω. Θα σας πω λίγο μια συνολική αποτίμηση. Ναι, είναι μια εικόνα που έχετε. Ε, δεν είναι μόνο η τελική ψήφος που δεν είναι τελική ακόμη. Mm -hmm. Έχουμε, θυμίζω, μετά από ένα μήνα την τελική ψηφοφορία για το ποια άρθρα θα πάνε στην... Αναθεωρητική, στην αναθεωρητική βουλή, στη δεύτερη, δεύτερη φάση 14 Μαρτίου η επόμενη ε, νομίζω ότι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα και ταυτόχρονα και απο, αποκαλυπτική συζήτηση ε, ενδιαφέρουσα και δημιουργική κατά τη γνώμη μου διότι και στην Επιτροπή όπως παραδέχτηκαν από όλες τις πλευρές τα μέλη της Επιτροπής αλλά και στην Ολομέλεια έγινε μια υψηλού επίπεδου συζήτηση και ανταλλάχθηκαν επιχειρήματα κρατάω λοιπόν τα αυτό, αυτό το θετικό και νομίζω ότι είναι μια παρακαταθήκη διότι κάθε συνταγματική αναθεώρηση όπως και αυτή η οποία γίνεται σε συγκεκριμένες βεβαίω, ιστορικές, κοινωνικές, οικονομικές συνθήκες και στο ευρύτερο πλαίσιο το ευρωπαϊκό κλπ έχει μια κρισιμότητα που πολλές φορές δεν αντιλαμβάνεται εύκολα ο πολίτης στην καθημερινότητά του αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία... Ε, για το μέλλον αυτού του τόπου mm -hmm. και για να γίνω πιο συγκεκριμένος θα σας πω ότι διατάξεις και για να φτάσω και στην ψηφοφορία ναι. διατάξεις που ψηφίστηκαν χτες και πρέπει να το πούμε πάρα πολύ καθαρά στον ελληνικό λαό ε, πρώτον ακυρώνουν οριστικά και αλλάζουν στην πραγματικότητα ε, ειδικά το άρθρο 86 Περιευθύνηση το Υπουργών Περί Υπουργών, ναι. το, οποίο... το, οποίο, αυτό που ε, θέλω να το πω, το είπα και με έναν τρόπο χτες και στην ναι, ομιλία ναι, μου, ήταν ε, ως που να πεις η οι ευθύνε των Υπουργών σβήνονταν, παραγράφονταν. Ε, τώρα δεν θα υπάρχει αυτός ο περιορισμός στην, ε, στο αποσβεστικό χρόνο. Είναι πολύ σημαντικό ότι όλες οι πλευρές συμφώνησαν σε αυτό. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ, επικυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται αυτό το πρώτο κρίσιμο βήμα. Τόσα χρόνια δεν άλλαζε αυτό. Όπως επίσης, νομίζω ότι ταυτόχρονα με αυτό μπαίνει και το θέμα της πρότασης που πέρασε για τον περιορισμό των θητιών των βουλευτών σε τρεις συνεχείς. Ε, όπως επίσης και ε, άλλα μέτρα για την, το θέμα της ασυλίας. Έτσι, της και, ασυλίας, αυτό, ναι. και αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Στην ουσία, έξι ήταν τα σημεία, τα σημεία τη συνέβρεση, συνένεση και συμφωνία μεταξύ uh, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Να πω κυβέρνηση και αντιπολίτευση και αξιωματική αντιπολίτευση. Mm -hmm. Αυτό είναι το θετικό που λέτε και κρατάτε. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν όμω, κύριε Μαντά, πάρα πολλά άρθρα σημαντικά για του πολίτε, για, για τη χώρα, mm -hmm. τα οποία δεν βρέθηκε συμφωνία και συνένεση. Συμφωνή. Και θα σα πω γιατί. Ναι, γιατί. Θα σας πω γιατί. Διότι εδώ κατά τη γνώμη μου συγκρούνται δύο διαφορετικές ε, κοσμοθεωρίες, ε, αν θέλετε ε, ιδεολογικές, και πολιτι... ιδεολογικά ιδεολογικές και πολιτικά σχέδια. Ναι. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, το δικό μας πολιτικό σχέδιο το οποίο εκφράζεται ε, και στις συνταγματικές διατάξεις, η δική μας άποψη, για να μην το περιορίσω, ε, που εκφράζεται και στις συνταγματικές διατάξεις, είναι ότι πρέπει να ενδυναμώσουμε τη δημοκρατία, παίρνοντα μαθήματα από τα χρόνια της κρίσης και σε αυτό το πλαίσιο, ας πούμε, είναι ο θεσμός των δημοψηφισμάτων και με λαϊκή πρωτοβουλία, mm -hmm. σε κρίσιμα θέματα ή ε, δημοψηφίζοντας σε θέματα όπου έχουμε παραχώρηση της εθνικής ε, ε, κυριαρχίας σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά. Mm -hmm. Όπως είναι η, η, η συνταγματική δέσμευση που προτείνουμε ε, για να για συνταγματική κατοχύρωση ενός αναλογικού συστήματος, ε, δεν λέω της απλής αναλογικής γιατί δεν υπάρχει αυτή η έκφραση μέσα, ε, ωστόσο νομίζω ότι γίνεται πολύ σαφές αυτό, όπως και άλλα ζητήματα τα οποία έχουν σχέση με τα θέματα των κοινωνικών δικαιωμάτων. Και εκεί είναι πολύ κρίσιμο να πούμε ότι για παράδειγμα ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει την κατοχύρωση βασικών κοινωνικών δικαιωμάτων συνταγματικά, και αυτό δεν είναι χωρίς συνέπειες, αυτό θέλω να το τονίσω. Δεν είναι λόγια του αέρα, είναι συγκεκριμένα πράγματα. Η καθολική πρόσβαση στην υγεία, στην παιδεία, η προστασία των κοινών αγαθών όπως είναι το νερό και η ενέργεια. Και... με λίγα λόγια και που θα ιδιαίτερα... πρέπει να έχουν Και ιδιαίτερα των, των δικτύων, ναι. να είναι σε δημόσια χέρια τα δίκτυα. Ε... Και βεβαίως ε... πάρα πολύ κρίσιμο, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι ρητά στη δική μας πρόταση, αναφέρεται κατοχύ, η συνταγματική κατοχήρωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και ε, η δυνατότητα της προσφυγής ε, στη διεκκλησία. Ναι. Όπως και το κατώτερο, ε, ε, θα έλεγα, στάτους διαβίωσης, το οποίο πρέπει να διασφαλίζει η πολιτεία από του πολίτε. Αυτά σημαίνουν συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό αυτά δεν ακούστηκαν πρόβλημα. και πάρα πολύ, όπω ξέρετε. Όλα αυτά που μα <συσχ> περιγράψατε τώρα δεν ακούστηκαν, δεν. Γιατί ακούστηκαν <συσχ> άλλα. Ναι, γιατί μείναμε στα έξι. Μείναμε ναι. στα έξι θετικά, μείναμε στα άλλα έξι που διαφωνούν κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Το άρθρο 16, α πούμε, πάρα πολύ, στο άρθρο που αφορά την ουδετερότητα και τι σχέσει κράτου-Εκκλησία. Και άλλα για το περιβάλλον, για τα δάση. Είναι αυτά τα αγκάθια που λέμε εμεί οι δημοσιογράφοι που δεν τα βρήκε η κυβέρνηση με την αντιπολίτευση. Και θέλω να σα πω για το άρθρο 32 έγινε πολλή λόγο ναι, για την ναι. αποδέσμευση mm -hmm. και το ξεκαθάρισμα ανάμεσα με τον πρόεδρο τη Δημοκρατία και εκλογέ. Να αποδεσμευτεί αυτό το θέμα πια, να μην χρειάζεται να πηγαίνουμε σε εκλογέ, αν δεν καταλήξουν οι δημοκρατικέ mm -hmm. δυνάμει τη χώρα σε πρόσωπο το οποίο είναι αποδεκτό από όλου mm -hmm. και σημειών... σημαζε... μαζεύει στο πρόσωπό του. Την κοινή αποδοχή όλων των κομμάτων. Εκεί λοιπόν η αντιπολίτευση ε, ανέβασε πολύ του τόνου. Και κάποιοι λένε πως υπάρχει ε, μια συμφωνία είτε mm -hmm. από την πλευρά τη κυβέρνηση, γιατί επιμένει ο κ. Στύπρα στον κ. Παυλόπουλο, είτε από την πλευρά τη αντιπολίτευση, γιατί έχουν στο μυαλό του άλλα πρόσωπα. Θέλετε λίγο να μα σχολιάσετε αυτό το θέμα. Βεβαίω. Πριν πάω σε αυτό, ναι. επιτρέψτε μου να πω ότι τα άρθρα που αναφέρατε και για τα οποία. Ε, δεν έγινε πολύ λόγο. Πήγε να γίνει λόγος, γιατί εγώ παρακολουθούσα τα site ε, καθώς εξελισσόταν η διαδικασία τη ψηφοφορία mm -hmm. και πριν τα επίσημα αποτελέσματα για το άρθρο 3. Ναι. Για να το επισημάνω και αυτό, ότι ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωση μα, ενημέρωσης, ενημέρωσης, ναι, ναι. άρχισαν να μεταδίδουν ω δεδομένο ότι και μάλιστα με τίτλους για. Χοντρή ήττα του ΣΥΡΙΖΑ ναι, 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 ότι δεν περνάει το άρθρο 3. Mm -hmm. Λοιπόν, προ τιμήν του, τα περισσότερα μέσα θα έλεγα ε, και οι περισσότεροι δημοσιογράφοι δεν προσχώρησαν σε, σε αυτό το Α πούμε, μικρό λίστημα σε σχέση με άλλα που έχουν... Ναι, διόρθωσαν τα ρεπορτάζ, το αναθεώρησαν διό, και το... έγραψαν πραγματικά ότι ναι. πόσε ποια ήταν, ποια ήταν, ψήφου συγκέντρωσε αυτό το άρθρο. Είναι, είναι πάντως χαρακτηριστικό ναι. αυτό, αν θέλετε, το σχολιάζω, ναι, ναι. κυρίω από θεσμική άποψη. Δηλαδή, ε, όλοι, όλοι που έχουμε δημόσιο λόγο οφείλουμε να είμαστε ειδικά σε αυτά τα θέματα πάρα πολύ προσεκτικοί να μην προβαίνουμε σε προβλέψεις οι οποίε μετά από λίγα λεπτά ή πολύ λίγη ώρα ε, ανατρέπονται, να μην προσχωρούμε εύκολα ε, στα fake news, γιατί αυτό δεν είναι καλό για τη δημοσιογραφία, στιγμή, για ναι. το δημόσιο λόγο κτλ. Γυρνάω τώρα στο άρθρο 32 που είναι, είναι ε, κρίσιμο. Κομβική σημασία και έχει Κοιτάξτε, δημιουργήσει αντιδράσει. Ε, καταρχήν. Ε, να πούμε ότι ε, από ό,τι έχω ενημερωθεί, το λέω με μία μικρή επιφύλαξη, ναι. πέρασε το άρθρο 32 όσον αφορά την ε, ε, αποδέσμευση mm -hmm. της εκλογής του Προέδρου από τη διάλυση της Βουλής, ωστόσο δεν πέρασε ο τρόπος. Ναι. Ούτε η δική μας πρόταση που έλεγε έξι συνεχείς ψηφοφορίες και προσφυγή στο λαό, ούτε βεβαίως η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, κατά τη γνώμη μου πρωτοφανής, για εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας να εκλέγεται στο τέλος άγωνων διαδικασιών ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με 151 ψήφους. Αυτό δεν, δεν ε, αποπνέει, αν θέλετε, ε, μια αίσθηση συνένεση στο 151 σε καμία περίπτωση. Εσεί Παρακά... θέλετε 180 από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι, νομίζω ότι η μεγαλύτερη πρέπει, νομίζω και πιο πρέπει, αυτή. Νομίζω ότι πρέπει να εκφράζεται με ένα πολύ πιο ισχυρό τρόπο η συνέντευξη στο πρόσωπο του Πρόεδρου τη Δημοκρατία. Το δεύτερο ήταν ότι έγινε μία ε, αν θέλετε κατά τη γνώμη μου αντιπαράθεση επί της ουσίας. Εγώ δεν, δεν την υποτιμώ ε, από την πλευρά την... Ε, και από την πλευρά τη δικιά μας και από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίευσης και νομίζω ότι έγινε πλέον σαφές και μετά από τις διάφορες ανακοινώσεις που γίνανε, πρώτον ότι είπε η Νέα Δημοκρατία αν δεν κάνω λάθος ότι δεν έχει στο μυαλό τη ούτε τον κύριο Σιμίτη ούτε τον κύριο Βενιζέλο ναι, ναι. το δε κοινάλι είπε ότι δεν ψηφίζει τον κύριο Παυλόπουλο mm -hmm. αυτό που δεν είπε η Νέα Δημοκρατία είναι αν ε, εκτιμά ότι ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας ε, μπορεί να είναι Υπο... Να είναι ξανά υποψηφίο στην επόμενη εκλογή τη Δημοκρατία. Συγγνώμη, θα σα ναι, ναι. να... Γιατί να λέμε και τι. άλλη οι ναι, ναι, Ο κ. Ναι, στην τοποθέτησή του, στην τριτολογία των αποπαντήσεων ναι. τον κ. Ε, Τσίπρα, είπε πω έχω μεγάλη εκτίμηση στο πρόσωπο του κ. Παυλόπουλου. Αναφέρθηκε και στο όνομά του, γιατί προκλήθηκε από τον Πρωθυπουργό. Είδατε τον διάλογο ότι ούτε το όνομά του κ. Παυλόπουλου δεν αναφέρεται. Και γενικώ έδειξε ότι. Έχει καλέ σχέσει και mm -hmm. είναι αποδεκτό από την Νέα Ο κ. Παυλόπουλο. Αυτό ναι. βγήκε από τα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκη, που ναι. είναι και αρχηγό του κόμματο. Βεβαίω. Ε, υπάρχουν, αν θυμάμαι καλά, και άλλε δηλώσει. Ναι, ναι, μετά τα οποία είπαμε είναι, είναι θετικέ. Ναι. Ε, μένει να το δούμε αυτό, αλλά ε, είναι πολύ, πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου το θεσμικό θέμα. Δηλαδή, mm -hmm. το θεσμικό θέμα είναι ότι κατά τη γνώμη μου και το λέω με, ε, αν θέλετε, με μία συνολική εμπειρία που απέκτησα και εγώ μέσα σε αυτή τη διαδικασία την αναθεωρητική και στη συζήτηση. Δεν μπορεί να εκφραστεί συνένεση με 151. Το 151 είναι η κάθε φορά κυβερνητική πλειοψηφία. Δεν αποτελεί αυτό συνένεση και άρα στο διάστημα αυτό του ενός μήνα που μένει, Οφείλουμε να σκεφτούμε όλοι, όλες οι πολιτικές δυνάμεις, με ευθύνη, πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, αφού πολύ πλειοψηφικά θα έλεγα, συμφωνούμε στο να μην διακόπτεται η, η διαδικασία, ο εκλογικός κύκλος που λέμε. Mm. Δηλαδή να, να, να μπούμε πια, όπως θα συμβεί και τώρα, με τη δική μας κυβέρνηση, σε τετραετής κύκλους, να είναι ξεκάθαρο το, το τοπίο, να έχει ορίζοντα η κάθε κυβέρνηση, να μην υπάρχουν ε, άλλα ζητήματα. Τώρα, αυτό νομίζω ότι είναι το κρίσιμο. Είναι κρίσιμο. Αλλά είναι, είναι όλα τα άρθρα του, τα αναθεωρητήρια του συντάγματος. Όχι, λέω για το 32, Λέμε, για το 32 αυτό 32, είναι το, το ναι, κρίσιμο. Θέμα. Είναι κρίσιμο αυτό. Με σηκώνει μεγάλη κουβέντα, γιατί ξέρετε, πάμε σε μία περίοδο ε, καθαρά εκλογική-προεκλογική. Ε, αυτή τη στιγμή δεν θα κλειδώσουν αυτά τα άρθρα που αναθεωρούνται, γιατί. Αυτή δεσ... Είναι... Είναι σχετική η δεσμευτικότητα των άρθρων, νομίζω το είπε και ο κύριος Βούτση. Θα σα πω, ναι. θα σας πω. αυτό λίγο μια να το Είναι μια ευρία έννοια ναι. δεσμευτικότητα υπάρχει. Ναι. Δηλαδή, νομίζω ότι το κλασικό παράδειγμα ήταν αυτό που ανέφερε ο κύριος Παρασκευόπουλο, αν μου επιτρέπετε. Δεν μπορεί το άρθρο 86, το οποίο ε, διορθώνει ναι. πολύ σημαντικά το θέμα την ε, ναι. προθεσμία, ναι. να πάει στην αντίθετη κατεύθυνση. Θα, θα είναι, μα, είναι παράλογο. Μα νομίζω Καταλάβατε. Ότι... Άρα, άρα, με μία έννοια, μία ορισμένη κατεύθυνση πρέπει να υπάρχει. Δεν μπορεί να πάει τελείω ανάποδα. Α το πω έτσι. Α... Επάσω θα το δούμε ναι, αυτό. Ναι, θα δεν το δούμε. Και ξέρετε ναι, κάτι, κρυμματά, το σημαντικό είναι ότι όλα αυτά γίνονται για του πολίτε και την κοινωνία και τον κόσμο. Και αυτό που βλέπει ο κόσμο τώρα, mm -hmm. που παρακολουθεί το κανάλι τη Βουλή και παρακολουθεί αυτέ τι διαδικασίε και τι συζητήσει πάνω στην αναθεώρηση του συντάγματο, βλέπει ότι. Ο πολιτικό κόσμο συμφωνεί σε έξι σημεία, ναι. διαφωνεί σε πάρα πολλά ναι. και τελικά αυτή η αναθεώρηση παίρνει το δρόμο τη. Η συνταγματική αναθεώρηση θα δούμε, όπω λέμε, την, το τελικό αποτέλεσμα. αποτέλεσμα. Αλλά δεν θα πρέπει σε περισσότερα σημεία οι δυνάμει του τόπου, οι πολιτικέ να τα βρίσκουν. Γιατί αυτό είναι ένα κοινό στόχο, μια κοινή αποστολή, ένα κοινό σκοπό για το καλό τη χώρα, που είναι το Σύνταγμα. Ναι. Το ένα και το αυτό. Δηλαδή, θα σα πω κύριε Γοντελήν. Υπάρχουν τώρα μεγάλε αποκλήσει πώ βλέπετε και η οπτική που έχετε τα κόμματα απέναντι σε πολύ σημαντικά θέματα θα που θα πρέπει σας να, πω. να αλλάξουν. Θα σα θυμίσω μάλλον ένα ιστορικό γεγονό. Η διαδικασία μετά αμέσω τη μεταπολίτευση για το Σύνταγμα το 1975 ξέρετε δεν συγκέντρωσε την αποδοχή των πολιτικών δυνάμεων στι ψηφοφορίε. Συγκέντρωσε όμω την πολιτική την αποδοχή των πολιτικών δυνάμεων στη συνέχεια. Mm -hmm. Σαν ένα σύνταγμα το οποίο έβαζε τα θεμέλια της δημοκρατικής λειτουργίας του πολιτεύματος. Έτσι. Και ήταν πάρα πάρα πολύ κρίσιμο. Τι θέλω να πω. Όλα αυτά κρίνονται όχι μόνο ε, στη διαδικασία αυτή, βεβαίως και στη διαδικασία αυτή, άλλωστε έχουμε ένα χρονικό διάστημα μέχρι την τελική αναθεώρηση mm -hmm. και βεβαίως το πιο σημαντικό έχουμε ενδιάμεσα έτσι όπως προβλέπετε στο συνταγμά μας τις εθνικές εκλογές. εκλογές. Εγώ θα έλεγα να το δούμε με μία θετική ματιά. Να δούμε αν ε, μπορούμε σε αυτά τα άρθρα που τελικά θα κριθούν ε, αναθεωρητέα, να βρούμε να αναζητήσουμε ε, κοινού τόπους. και να πλησιάσουμε αν θέλετε σε ορισμένα θέματα την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Εγώ, για παράδειγμα, δεν μπορώ να καταλάβω, ειλικρινά σα το λέω, πώ ο φιλελεύθερο κύριο Μητσοτάκη δεν βλέπει την ευρωπαϊκή πραγματικότητα στα θέματα των σχέσεων εκκλησία-κράτου. Περί αυτού πρόκειται. Σταματάω εδώ. Έχουμε μια άλλη. Εδώ... Έχουμε, έχουμε, λοιπόν δρόμο μπροστά ναι. μα. Μπορεί ο δρόμο αυτό να είναι συνθετικό και δημιουργικό, αλλά έχουμε και διαφορετικέ απόψει. Απ' την άλλη, τώρα έτσι, θα, πάλι, θα κάνω πολύ, τον αντίλογο. Ναι. Απ' την άλλη, λέει η Νέα Δημοκρατία πώ πως, πως δεν μπορεί να δει την ευρωπαϊκή πραγματικότητα η κυβέρνηση και ιδεολογικά ο ΣΥΡΙΖΑ που αφορούν, που αφορά την ιδιωτική mm -hmm. εκπαίδευση, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ναι. και τι γίνεται στο εξωτερικό. Ε, είναι ένα θέμα, ξέρετε κύριε Μαντά, επειδή είστε άνθρωπο που κινείστε ναι. και μέσα στον χώρο τη εκπαίδευση, που ε, στην Ευρώπη είναι τελώ διαφορετικά τα πράγματα. Και δεν εδώ, είναι έτσι. Θα σα πω. Γιατί... θα σας πω. <laughs> Πείτε μου, εσεί έχετε, έχετε γνώμη και άποψη. Εγώ, εγώ το λέω με την έννοια ότι υπάρχουν πάρα πολλά πανεπιστήμια ευρωπαϊκά, mm -hmm. ιδιωτικά και μη ιδιωτικά, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Υπάρχει όμω επιλογή στον Ευρωπαίο πολίτη και στον Έλληνα Ευρωπαίο πολίτη που πάει και σπουδάζει στην Ιταλία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, mm -hmm. να διαλέξει που θα πάει. Εδώ εμεί γιατί δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα σας να τη δώσουμε στου νέου και στου φοιτητέ. Θα σα πω. Πριν πάω εκεί, ναι. αν μου επιτρέπετε να πω ένα που ήταν πολύ σημαντικό, εγώ το χαρακτήρισα στην ομιλία μου ε, ακραίο δείγμα λαϊκισμού και συναλλαγής, το σημειώνω, γιατί έχει μια σημασία να καταγραφεί, την πρόταση του κυρίου Μητσοτάκη, εμείς να ψηφίσουμε τις δικές του προτάσεις ναι. και, και ο ίδιος να ψηφίσει τις δικές μας προτάσει. Και να έχουμε μια πολύ ευρία ε, αναθεώρηση. Αυτό Επαναλαμβάνω, το χαρακτηρίζω σαν τέτοιο. Διότι δεν μπορεί την τελευταία στιγμή ε, να λες ότι δεν τρέχει τίποτε, δεν έχω καμία διαφορά, δεν έχω διαφορετικέ αντιλήψει και να ανοίγει όλα τα άρθρα. Διότι το ποια ανοίγει και το ποια θεωρεί αναθεωρητέ και σε ποια κατέθεση δίνει το στίγμα σου ναι. και αυτό πρέπει να είναι καθαρό στο ελληνικό λαό. Τελεία εδώ. Συνεχίζουμε με το άρθρο 16. Καταρχήν το άρθρο 16 το οποίο έχει δύο μέρη. Το δεύτερο, το άλλο μέρο που δεν αφορά την αποκλειστικότητα των δημόσιων πανεπιστημίων, θα μπορούσε να ήταν αντικείμενο αλλαγή. Έτσι, το σημειώνω αυτό. Θα έρθει ε, το 16 του καθιέρωση ο Κωνσταντίνο Καραμαλή. Ναι. Τότε, στην αναθεώρηση του 1975, μπήκε αυτό. Ένα το κρατούμε. Δεύτερο. Για να δούμε λίγο ποιο ακριβώ είναι το αίτημα. Ποιο είναι το αίτημα. Το αίτημα είναι σε αυτό το επίπεδο της δημόσιας εκπαίδευσης να ε, έχει ε, δυνατότητα να πηγαίνει όποιος θέλει, όπου θέλει, να κάνει ό,τι θέλει. Παράδειγμα, Θα σας πω δύο-τρία παραδείγματα. Υπάρχουν αυτό που λέμε οι βαριέ σχολές. Ναι. Μία από αυτές είναι η ιατρική. Mm -hmm. Ρωτάω, έχουμε ανάγκη από νέα ιατρική, νέες ιατρικές σχολές στη χώρα. Περιμένετε, περιμένετε. Ναι, ναι. Αν έχουμε ανάγκη... Και αν υπεύθυνα οι πολιτικές δυνάμεις τοποθετηθούν ότι έχουμε ανάγκη για άλλες δύο, για άλλες τρει ιατρικές σχολές, μπορεί κάλλιστα το δημόσιο, κάλλιστα το δημόσιο πανεπιστήμιο, γιατί ε, αν παρακολουθήσετε, ε, είναι, δεν μιλάνε, ειδικά για την Ελλάδα, δεν μιλάνε για βαριέ σχολές όπως είναι η ιατρική, τα πολυτεχνία και για άλλα, άλλα πράγματα για άλλα, λένε, έτσι. Ναι. Λοιπόν, και έχει εξήγηση αυτό. Γιατί δεν μπορούν να βάλουν εύκολα τόσα χρήματα για να... Αν λοιπόν έχουμε ανάγκη να δώσουμε τη δυνατότητα, λέμε εμείς, ε... διεύρυνσης των εισακτέων να μπαίνουν περισσότερα παιδιά στο δημόσιο πανεπιστήμιο, αυτό σημαίνει περισσότερα κονδύλια για τη δημόσια παιδεία, περισσότερα κονδύλια ε... για τους καθηγητές, και λοιπά, βέβαια, και λοιπά, ε? τους καθηγητές του πανεπιστήμιου κλπ. Άρα, και βεβαίω να πω και το άλλο, ότι έχουμε τη δυνατότητα πλέον ίδρυσης διεθνών μημάτων, έχει περάσει η διάταξη, mm -hmm. ήδη έχουν ανακοινωθεί, αν δεν κάνω λάθος, Θα είπε ε, ο ε, έξι, έξι ναι. τέτοια τμήματα. Άρα και το επιχείρημα ότι δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε ε, στο να γίνει η Ελλάδα, η χώρα μας, ένα διεθνές κέντρο ε, σπουδών που... Κάποιοι λένε ότι θα επιφέρει και μια αύξηση του επ κοντά στο 1-1,5%. Εγώ κρατάω λίγο μικρό καλά mm -hmm. σε αυτά. Ε, άρα και, και, αυτό, και σε αυτό μπορούμε να τα αποκριθούμε. Μάλιστα. Η πίεση, ε, αν μου επιτρέπετε να που ασκείται ναι. από τον κύριο σε αυτό, δεν είναι κατά την προσωπική μου εκτίμηση το θέμα των μη κερδοσκοπικών ή αυτό που άφησε να εννοηθεί. Αν ένα πολύ μεγάλο πανεπιστήμιο, δεν ξέρω αν εννοούσε το Χάρβαρτ, ναι. θέλει να επενδύσει στην Ελλάδα, τι θα κάνουμε. Πα περιπτώσει, είναι, είναι ένα ερώτημα για να συσκοτήσει αυτό που κυρίω κατά τη γνώμη μου προέκυψε αυτή τη συζήτηση, η πολύ μεγάλη του πίεση να ε, ιδρυθούν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ωραία. Μένουμε σε αυτό. Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα Δεν πούμε, δε πούμε για, για τι τράπεζε, το ξέρω, αλλά θα είναι χρόνο... την πρώτη κατοικία, αλλά ναι. νομίζω ότι πάρα πολύ σύντομα. Ε, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να δουν τις συγκεκριμένες ρυθμίσει όπου διαψεύστηκαν για μια ακόμη φορά αυτές οι πληροφορίες που έλεγαν ότι καταραίουν Είτε, τα όρια... Ναι ότι βγαίνουν τα σπίτια στην... Θα απαντήσει σε στη... όλα αυτά που βάλετε τώρα τα θέματα. Ο κύριος Κεδίκογλου που είναι εδώ ήδη και θα έρθει στο στούντιο από τη Νέα Δημοκρατία να συζητήσουμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ κύριε Μαρτά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Πάμε πριν υποδεχθούμε τον κύριο Κεδίκο να δούμε το νομοσχέδιο που εγκρίθηκε από τη Βουλή και αφορά την παράταση της σύμβασης παραχώρησης του αεροδρομίου Ελευθερίου Βενιζέλος. Υπέρ σύμβαση ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία ενώ τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν. Στι αιτιάσει κυρίω τη Δημοκρατική Συμπαράταξη ότι η σύμβαση αποτελεί σκάνδαλο λόγω του αρχικού τιμήματος, το οποίο κρίθηκε χαμηλό από τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απάντησε ο Υπουργό Οικονομικών Ευκλήτη Ακαλώτο. Το σκάνδαλο είναι ένα, ότι με τη δική μα πρωτοβουλία, πριν έρθει στη Βουλή, πήγε σύμβαση στην GGCOM. Με αυτό αυξήσαμε σύν 600 εκατομμύρια, ότι ο λόγος που έγινε αυτό ήταν γιατί έχουν βελτιωθεί οι συνθέκεις στην ελληνική οικονομία. Ο κ. Σακαλώτος έκανε και ένα σχόλιο για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Κάθε φορά που σας βλέπω, σας λέω νέα θετικά οικονομικά στοιχεία. Αυτή η καταστροφολογία δεν σας βοηθάει όταν λέγατε ότι είμαστε χειρότεροι από όλη την Ευρώπη και η Κομισιόν μας μειώνει και όλους τους άλλους αυξάνει. Τώρα που μας αυξάνει εμάς και τι μειώνει για όλους τους άλλους και έχουμε μεγαλύτερο από το μέσο όρο της Ευρώπης, τι θα πείτε, πάλι κατα καταστροφολογία. Οι αγορητέ τη Νέα Δημοκρατία άσκησαν κριτική στην κυβέρνηση για το γεγονό ότι δεν αντέδρασε στην αρχική εκτίμηση του ΑΕΠΕΔ για το ύψο του τμήματο. Δεν μπορεί οποιοδήποτε, οποιοδήποτε, να εκχωρεί 700 εκατομμύρια από το ειστέρημα του Έλληνα φορολογούμενου. Με κανένα τρόπο και με καμία δικαιολογία, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι. Όπω καλά ελέγχθη πριν, είναι πολλαπλάσιο του ΕΚΑΣ. Είναι το 30% του έμφυα. Για μεγάλο σκάνδαλο, κατηγόρησε την κυβέρνηση ο εισηγητή τη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο του ΣΥΡΙΖΑ, ύψου άνω των 630 εκατομμυρίων ευρώ, αφού θα χάριζαν το αεροδρόμιο για 20 χρόνια έναντι 484 εκατομμυρίων και μετά το διπλό χαστούκι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού μας φέρνουν μία σύμβαση για 1,115 δις. Μια παραχώρηση δημόσια περιουσία, η οποία πασιφανώ αποβαίνει οικονομικά επικερδή, σαφέστατα υπέρ του συνόλου των επενδυτών, οι οποίοι απαρτίζουν την εταιρεία αεροδρομίου, εξαιρουμένου φυσικά του ελληνικού λαού και των οικονομικών συμφερόντων αυτού. Εκεί που τελειώνει ο ένας, αρχίζει ο άλλος, σε βάρος πάντα των λαϊκών στρωμάτων και αυτό φαίνεται και στην απελευθέρωση των αερομεταφορών, αλλά και στην παρούσα ε, συμφωνία. Κατά Μπορείτε να τσακώνεστε για το ύψος του τμήματος και όχι για την ουσία ότι οι αερομεταφορές είναι στα χέρια επιχειρηματι... των επιχειρηματικών ομίλων και όχι των λαϊκών συμφερόντων. Αρνούμεθα να υποστηρίξουμε αυτή τη νέα κατάσταση γιατί δεν έχουμε το σκεπτικό στα χέρια μας. Ε, ποιο, με βάση ποιο σκεπτικό έχει απορρίψει η διευθυντή Ανταγωνισμού τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής την πρώτη προσφορά. Τι ε, είπατε μεταξύ σας, τι συμφωνήσατε, ε, τι συμφώνησε η κυβέρνηση με την ε, Κομισιόν. Παρακολουθείτε την πρωινή ανάγνωση. Κοντά μα είναι ο κύριο Σίμω δίκο, γλωβουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, τον Ομοέβια. Καλή σα ημέρα. Καλημέρα. Κύριε Κεδίγογλου, φυσικά θα ξεκινήσουμε από τη συνταγματική αναθεώρηση. Το πρώτο... Πάντως, ένα, σχόλιο, Βεβαίως, άμα μου επιτρέπετε. Για το βίντεο τώρα, που είδαμε. Δεν δόθηκε καμία απάντηση από την κυβέρνηση πώ τα 484 εκατομμύρια που ήθελε να δώσει το αεροδρόμιο στην αρχή γίναν τόσο εύκολα 1,1 δι. Δηλαδή, πώ πέσανε τόσο έξω. Δεν δόθηκε καμία εξήγηση. Ήταν έτοιμοι να δώσουν το αεροδρόμιο μπύρπαρα και αν δεν ήταν η επιτροπή στι Βρυξέλλε. Θα το είχαμε δώσει, τζάμπα. Γιατί όταν το δίνει κάτω από τη μισή τιμή από την οποία εξασφαλίζει. Και προσέξτε, δεν υπήρξε καμία αντίρρηση από του μισθωτέ. Δηλαδή, όταν τα 484 εκατομμύρια γίνανε 1,1 δισεκατομμύριο, τι είπαν οι μισθωτέ. Ευχαρίστω. Αυτό πραγματικά περιμέναμε μία απάντηση. Δεν δόθηκε ποτέ. Δεν την πήρατε. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τώρα να πήρετε απαντήσει για τη σταγματική αναθεώρηση. Και αν νιώθετε πω τουλάχιστον στα έξι σημεία που συμφωνούν κυβέρνηση και αντιπολίτε, είναι πολύ σημαντικά τα έξι άρθρα τα οποία υπάρχει κοινή αποδοχή και συνένεση. Με επίκεντρο, θα πω για την Νέα Δημοκρατία, το, 32, το άρθρο 32 που αφορά την αποσύνδεση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας από τις εκλογές. Καθίστε να δούμε εάν θα ναι. εξελιχθεί ο Μαλάκ. Αυτό είναι ένα θετικό σημάδι, ένα πολύ μικρό θετικό σημάδι ότι αυτά τα έξι άρθρα ψηφίστηκαν και από ΣΥΡΙΖΑ και από Νέα Δημοκρατία αλλά βλέπουμε έναν τακτικισμό από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ σε όλη τη διαδικασία ήταν ξεκάθαρο από την αρχή ότι εργαλειοποιήθηκε η συνταγματική αναθεώρηση με προφανείς σκοπιμότητες από την πλευρά της κυβέρνησης αλλά είδαμε και από άλλα κόμματα να εξαρτούν την ψήφο τους από τις μελλοντικέ πολιτικές εξελίξεις δηλαδή θέλουμε να είμαστε παρόντες στη λήψη των αποφάσεων στο μέλλον γι' αυτό ψηφίζουμε έτσι δεν ψήφισαν αυτό που πίστευαν ψήφισαν αυτό που θεωρούσαν ότι εξυπηρετούσαν την τακτική του κόμματός τους. Όμως ε, εκεί που έγινε σε ευρύτατη κλίμακα ήταν από την πλευρά της κυβέρνησης ναι. και βλέπουμε κιόλας ότι ναι, δεν ψήφισαν το άρθρο για την άμεση εκλογή, του, το άρθρο το, που πρότεινε ναι. ο ίδιο ο ΣΥΡΙΖΑ ναι. δεν το ψήφισαν οι βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε, έχουμε τον άλλο μήνα ξανά ψηφοφορία για να επιβεβαιωθεί η κατεύθυνση τη αναθεώρηση. Είμαι πολύ περίεργο στα κάνουν. Δεν είμαι καθόλου βέβαιο ότι θα δούμε αυτό που περιμένουμε σήμερα. Επειδή ανέβηκαν οι τόνοι πάρα πολύ ανάμεσα και στον Πρωθυπουργό και στον κύριο Μητσοτάκη, όσον αφορά το άρθρο 32, ε, μιλάει η κυβέρνηση και οι βουλευτέ τη κυβέρνηση για μυστική συμφωνία σε, ε, ανάμεσα σε Δημοκρατία και κίνημα αλλαγή, όσον αφορά το πρόσωπο και τον πρόεδρο τη Δημοκρατία. νομίζω ότι υπήρξε κατηγορηματική. Διάψευση τοποθέτηση από πλευρά Νέα Δημοκρατία. Αυτό που μίλησε για συγκεκριμένα πρόσωπα ήταν ο Πρωθυπουργό. Δηλαδή, είναι ανήκουστο να λέει από τώρα εκθέτει τον κύριο Παυλόπουλο. Είμαι βέβαιο ότι δεν θα ήθελε ο πρόεδρο τη Δημοκρατία να ανακατεύουν το όνομά του σε μια πολιτική αντιπαράθεση. Εδώ Άρα. ακόμα δεν, έχουν, δεν συμφωνήσαμε στον τρόπο, δεν ψηφίσαμε, δεν καταλήξαμε στον τρόπο εκλογής του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, έτσι ώστε να αποσυνδέεται από, την, από τις εθνικές εκλογές. Ναι. Α, και πετάει ο Πρωθυπουργό γιατί δεν ψηφίζεται τον κύριο Παυλόπουλο. Μα δεν είναι το πρόσωπο η ουσία. Η ουσία ναι. είναι η διαδικασία. Να, να υπάρχει μια τέτοια διαδικασία και εξακολουθώ να ανησυχώ για το κατά πόσον ο ΣΥΡΙΖΑ θα τηρήσει τη δέσμευσή του, θα καρτήσει τη θέση του, ότι πρέπει να αποσυνδεθεί η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από τις εθνικές γιατί το εκλογές. Το λέτε αυτό, γιατί και το είμαι το λέτε αυτό. πάρα πολύ καχύποπτο, ναι. καχύποπτος, γιατί είναι το ίδιο κόμμα που στο πολύ πρόσφατο παρελθόν χρησιμοποίησε την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας για να ρίξει την κυβέρνηση. Βλέπουμε ότι ε, το το και ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον κύριο Παυλόπουλο, αλλά ε, είναι ένα θέμα που έθεσε και η Νέα Δημοκρατία έχει την, δίνει τη στήριξή της σε αυτό το πρόσωπο. Είναι ένα θέμα το οποίο το έβαλε ο κύριο Τσίπρας και προκάλεσε τον κύριο Μητσοτάκη να αναφερθεί στον κύριο Παυλόπουλο. Μα δεν, δεν υπάρχει λόγος και το θεωρώ μειωτικό για τον κύριο Παυλόπουλο να τον να ανακατεύουν σε αυτήν την διαδικασία. Δηλαδή, εντάξει, σε αυτήν την εκλογή θα είναι ο κύριος Παυλόπουλος. Μετά από μία πενταετία θα αλλάξουμε τη διαδικασία εκλογής γιατί δεν θα είναι ο κύριο Παυλόπουλο. Από το πρόσωπο εξαρτάται η διαδικασία. Είναι, ε, σας ναι. σκάλω, για είπα, μένα ναι. είναι κομπογιανίτικα κόλπα όλα αυτά. Το ότι έχουν πέσει και άλλα ονόματα στο τραπέζι, κύριε και δίκο γλώμος, Ε, Είναι τυχαίο το ότι έχουν ακουστεί κάποια ονόματα. Κύριο Σημίτη, ο κύριο Βενιζέλο. Να, να σα πω κάτι. Αυτά τα ονόματα ξαφνικά άρχισαν να τα κυκλοφορούν στα δημοσιογραφικά γραφεία. Φυσικά. Όταν ακού τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται σε κάποιο πρόσωπο από το κίνημα αλλαγή. Ε, μετρημένα είναι τα πρόσωπα που θα μπορούσαν να είναι και άρχισαν να κυκλοφορούν ονόματα. Πραγματικά δεν υπάρχει ούτε καν συζήτηση για το πιθανό πρόσωπο, ένα άλλο πρόσωπο για την mm -hmm. Προεδρία τη Δημοκρατία. Εμεί επιμένουμε στην ουσία που είναι μια θεσμικά κατοχυρωμένη διαδικασία εκλογή Προέδρου που θα αποσυνδέει την εκλογή του Προέδρου από τι εθνικέ εκλογέ. Τελεία και παύλα. Ωραία. Κοινό σημείο επίση που μαζεύει την αποδοχή όλων των κομμάτων και τελικά Πέρασαν, και με μεγάλη πλειοψηφία. Είναι το Μάρθρο 86. Νομίζω, συμφωνείτε κι εσεί, είναι ένα θέμα το οποίο έπρεπε κάποια στιγμή Αυτά, να. Αυτέ είναι αλλαγέ που έπρεπε να γίνουν ναι. για την αποκατάσταση τη τιμή του πολιτικού κόσμου. Και χαιρόμαστε που έγιναν. Από εκεί και πέρα, θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ λίγε οι αλλαγέ αυτέ. Θα είναι μια πολύ φτωχή αναθεώρηση, εάν προχωρήσει έτσι όπως πάει. Δεν έχουμε ακουμπήσει. Τα, τα κρίσιμα για μας άρθρα για την παιδεία και για το περιβάλλον mm -hmm. είναι τραγελαφικό ένα κόμμα το οποίο υποτίθεται ότι έχει και τους οικολόγους μέσα ή τέλος πάντων έχει μια ευαισθησία σε οικολογικά θέματα να μην θέλει να θωρακίσουμε το περιβάλλον σε μια εποχή κλιματικής αλλαγής που σε όλο τον κόσμο γίνονται προσπάθειες να προστατεύσουμε τον πλανήτη για τα παιδιά μας λοιπόν ε, είναι μια δεν ξέρω κατά πόσον θα πρέπει, έχω τι επιφυλάξει μου, δηλαδή, κατά πόσο η επόμενη βουλή θα πρέπει να συνεχίσει αυτή τη διαδικασία ή να πούμε ότι είναι μια πολύ φτωχή αναθεώρηση και πάμε από την αρχή. Αυτό που είπε ο κ. Μητζοτάκη, αναφέρθηκε ο κ. Μαντά νωρίτερα, ψηφίστε τα δικά μα για να στηρίξουμε τα δικά σα. Ε, είναι μια λογική, αλλά είναι μια λογική συναλλαγή. Χωρί να πάμε σε. Δεν... Το είπε ο Δεν... κ. Μαντά νωρίτερα, έτσι αυτό μεταφέρατε. Ναι, το άκουγα. Ναι. Ήμουν στο στούντιο στο κοντρόλ στην αίθουσα έλεγχου ναι. και τον άκουγα και πραγματικά απορώ. Γιατί ο νομοθέτης έχει βάλει ανάμεσα στι δύο ψηφοφορίε, στην πρώτη και στη δεύτερη βουλή, υπάρχει λαϊκή εντολή και είναι καθοριστική. Λοιπόν, τι πιο ξεκάθαρο και τι πιο δημοκρατικό από το να ξέρει ο πολίτη στις επόμενε εκλογές ότι αν ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, θα αναθεωρηθεί το άρθρο 16 για τα ε, μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, θα θωρακιστεί καλύτερα το περιβάλλον με την αλλαγή του άρθρου για το περιβάλλον, ή αν αντίστοιχα ψηφίσει η ΣΥΡΙΖΑ, τότε δεν θα έχει μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια και δεν θα γίνει τίποτα παραπάνω για την προστασία του περιβάλλοντος. Δεν πρέπει αυτό να το ξέρει ο πολίτης, να το προσμετρήσει στην ψήφο του στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Δεν είναι ο πιο δημοκρατικός τρόπος. Ειλικρινά απορώ με τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ. Και υπενθυμίζω ότι η πρόθεση του κυριάκου Μητσοτάκη είναι από την, από την, ημέρα σχεδόν της εκλογής του στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Στην πρώτη του συνάντηση με τον κύριο Τσίπρα, ο Κυριάκος είπε έλα να πάμε μαζί τη συνταγματική αναθεώρηση, να είναι ευρύτατη, δηλαδή να πάνε προς αναθεώρηση όλα τα άρθρα που πιστεύει και ο ΣΥΡΙΖΑ και yeah. η Νέα Δημοκρατία ότι πρέπει να αναθεωρηθούν και οι πολίτες στις επόμενες βουλευτικές εκλογές να δώσουν την κατεύθυνση της μεταρρύθμισης, της αναθεώρησης του συντάγματο. Στα άρθρα 16 και 24 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και για το περιβάλλον, 84 με συγχωρείτε, όχι 24, σωστά, για το περιβάλλον, ε, τι πιστεύετε ότι είναι αυτό που σας χωρίζει με, την, με το ΣΥΡΙΖΑ, είναι ιδεολογικό, έχουν βάλει κάποιοι ε, στο τραπέζι ε, 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 πραγματικά τη διαφορά απορώ, εδώ απορώ, ιδεολογίας. Γιατί υπάρχουν τουλάχιστον, ο Χρήστος Οδήμας το είπε πολύ εύστοχα στην ομιλία του, υπάρχουν τουλάχιστον 30 βουλευτές και υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν σπουδάσει σε ιδιωτικά πανεπιστήμια στο εξωτερικό. Ναι. Θεωρούν ότι αυτό που έκαναν οι ίδιοι δεν πρέπει να το κάνουν τα Ελληνόπουλα σήμερα. Με πιο σκεπτικό. Στη δική του την καριέρα έκανε, έκανε πολύ καλό. Τα Ελληνόπουλα πάλι στο εξωτερικό πηγαίνουν και σπουδάζουν. Ακόμα χειρότερο. Υπάρχουν βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισαν εναντίον, ενώ οι ίδιοι διδάσκουν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια στο εξωτερικό. Τι υποκρισία είναι αυτή. Γιατί Άρα... είναι καλό έξω και κακό μέσα, και να υπενθυμίσω ότι μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια ή ακόμα και σκέτα ιδιωτικά υπάρχουν στην Κούβα και στη Βόρεια Κορέα. Άρα... Είναι τρομερό. Πού εντοπίζετε εσεί, Ποια είναι η ρίζα που. Η Ιδεοληψία η... πρώτον. Η... πρώτον. Η... Δεύτερον, η κακώ εννοούμενη εξυπηρέτηση ενό κατεστημένου που υπάρχει σήμερα στα δημόσια πανεπιστήμια και που έχει παίξει και αυτό το κατεστημένο το ρόλο του στο να μην είναι καθυλωμένα τα δημόσια πανεπιστήμια και πουλάνε αριστερή λύκη εις βάρος της χώρας. Γιατί <coughs> είναι, έχω πάρα πολλέ περιπτώσει στο κοντινό μου περιβάλλον, ένα συνεργάτη μου έστειλε την κόρη του να σπουδάσει στη Βουλγαρία. Σπουδές που θα μπορούσαν κάλλιστα να γίνουν στην Ελλάδα. Ματώνει κάθε μήνα για να τη στέλνει λεφτά. Γιατί. Γιατί να μην μπορεί να γίνει αυτό στην Ελλάδα, από την και άλλη, α ακόμα περισσότερο, ναι. γιατί να μην προσελκύουμε συνάλλαγμα ξένους φοιτητέ, ακολουθώντας το παράδειγμα της Κύπρου. Τι παραπάνω έχει η Κύπρος από την Ελλάδα, και η Κύπρος μπορεί να το κάνει, ενώ η Ελλάδα δεν μπορεί. Ως επιχείρημα, η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό που λέτε έχει πω ε, ο κ. Μουτσέκ εξυπηρετεί άλλα συμφέροντα επιχειρηματικά, γι' αυτό και θέλει να υπάρξουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Επιχειρήσει στην ουσία. Να καταλάβω και το προσωπικό συμφέρον θα εξυπηρετηθεί από κάτι μη κερδοσκοπικό. Γιατί είναι σαφέστατο ο ορισμό. Mm. Τελευταία είναι αυτό που σα αφηνίστηκε το μη κερδοσκοπικό, γιατί μέχρι όχι, η, α, ε, όταν σε ε, εξέλιξη συζήτηση λέγανε για ιδιωτικά πανεπιστήμια, όχι, ιδιωτικά πανεπιστήμια. Όχι, εξ, αρχής, εξ αρχής η ορολογία που χρησιμοποιούσαμε ήταν μη Μικρομεσαία, πανεπιστήμια. Ναι. Και το ξαναλέω, θα, θα είναι κάτι που θα λειτουργήσει ευεργετικά και για την ελληνική οικονομία. Σκεφτείτε ένα ναυτιλιακό πανεπιστήμιο, μη, μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό, στον Πειραιά. Δεν, με, την, με το όνομα που έχει η ελληνική ναυτιλία, mm -hmm. δεν, θα, δεν θα προσελκύσει φοιτητέ από όλο τον κόσμο. Ή αντίστοιχα, τμήματα αρχαιολογία ή τμήματα που αφορούν ε, την ιστορία. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν να εκμεταλλευτεί η Ελλάδα και τη θέση της και την ιστορία της και την έγκλη τη σε θέματα πολιτισμού μπορεί να είναι μια τεράστια όθηση για την οικονομία μας και αντί να ξοδεύει η Ελλάδα σήμερα για να στέλνει τα παιδιά της στο εξωτερικό να γίνει ένας πόλος έλξης φοιτητών από όλο τον κόσμο. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί επιμένουν να θέλουν να κάνουν κακό και ένας από τους λόγους που αυτή η αναθεώρηση δεν είναι στο ύψος που πρέπει είναι όταν ακούσα από βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ ότι ουφ, εντάξει, για 10 χρόνια το θάψαμε αυτό. Αυτό ήταν ο στόχο του. Να το θάψουν για 10 χρόνια. Θέλω να πάμε και σε άλλα θέματα, κύριε Κεδηγόγλου, γιατί θα την έχουμε πάλι την συνταγματική αναθεώρηση του ατζέντα τη συζήτηση τη πολιτική 14 Μαρτίου, που θα είναι ο δεύτερο γύρο του, 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 πλέον της, όλων των άρθρων των αναθεωρητών που χθε ψηφίστηκαν. Θέλω να πάμε στη συμφωνία που κλείδωσε και αφορά την, πρώτη προστασία, την τη πρώτη κατοικία ανάμεσα <κυκ> στην κυβέρνηση και στι τράπεζε. Σε πρώτη ανάγνωση, πώ σα φαίνεται. Μπερδεμένο. Δεν <συκλή> θέλω να το δω στην ε, αναλυτικότητα, γιατί μπορεί με, να εμφανίζεται ένα υψηλότατο όριο 250 χιλιάδες ευρώ, ναι. το οποίο και αυτό δεν ξέρουμε κατά πόσο εξυπηρετεί στρατηγικούς κακοπληρωτές. Από την άλλη μεριά, έτσι όπως το διάβασα πρόχειρα, mm -hmm. είναι μια σειρά από προϋποθέσεις που δεν ξέρω κατά πόσον αυτοί που πραγματικά έχουν ανάγκη και που πρέπει να προστατευτούν, προστατεύονται. Οπότε θα με επιτρέψετε να το δούμε στην, λίγο στην πράξη πώς εξελίσσεται. Το βέβαιο είναι ότι... Τρία χρόνια, τέσσερα, η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα και τώρα προσπαθεί και εκεί με καθαρά προεκλογικούς τακτικισμούς, να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα το οποίο είναι σοβαρότατο και είναι στα θεμέλια της ελληνικής οικονομίας. Ερμηνεύεται όλα αυτά που γίνονται το τελευταίο διάστημα, κύριε Κεδίγογλου, από την πλευρά τη κυβέρνηση ω τακτικισμού και μία Διο... λογική προεκλογική, δηλαδή παροχολογία. Και όχι μόνο αυτό. Αυτό ναι. είναι το ένα σκέλος τη κυβερνητική πολιτική. Το άλλο είναι να αναρκοθετήσουν την πορεία της επόμενης κυβέρνησης όσο μπορούν χειρότερα. Δηλαδή βλέπετε ότι και στο πεδίο της οικονομίας και στα εθνικά μας θέματα αλλά και σε θεσμικά ζητήματα, στη λειτουργία του κράτους βάζουν νάρκες για να βρει μπροστά της η επόμενη κυβέρνηση. Ό,τι και να κάνουν, η επόμενη κυβέρνηση θα πετύχει το στόχο της, που είναι η ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας και της Ελλάδας, της ελληνικής κοινωνίας. Αλλά βλέπετε ότι δεν ενεργούν με κάποιον σχεδιασμό προ όφελο τη Πατρίδα. Δεν ενεργούν περιπάτρις, αλλά υπερπάτη. Το μόνο που κοιτάνε είναι το στενό κομματικό του συμφέρον, έτσι όπω οι ίδιοι το αντιλαμβάνονται. Γιατί η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι αυτοί οι τακτικισμοί και αυτέ οι ναρκοθετήσει δεν θα φέρουν αποτέλεσμα. Επειδή κινούμαστε σε μια προεκλογική χρονιά και έχουν ακουστεί πολλά σενάρια, γιατί ενδεχομένω να πάμε νωρίτερα σε εθνικέ εκλογέ από τον προβλεπόμενο και προγραμματισμένο τη λήξη τη θητεία αυτή τη κυβέρνηση. Εσεί βλέπετε αυτό το ενδεχόμενο με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή Προσωπική, Για μου... Κοντά να πάμε στις... προσωπική, μου, πάμε προσωπική εκτίμηση ναι. είναι ότι το πιθανότερο να έχουμε πενταπλές κάλπες. Και πότε το τοποθετείτε χρονικά? Ναι. Ή την πρώτη Κυριακή των Αυτοδιοκητικών εκλογών, ναι. ή τη δεύτερη, μάλλον την πρώτη, ε, γιατί ω γνωστόν ο Πρωθυπουργό είναι θειασότη της μαοικής ρίσης, μεγάλη αναστάτωση, ωραία κατάσταση. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πάμε να δούμε ένα, ένα βίντεο μαζί και να επανέλθουμε στη συζήτησή μα. Ε, το Ίδρυμα τη Βουλή των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία διοργάνωσε εκδήλωση μνήμη αφιερωμένη στο Γιώργο Παπαδημητρίου, καθηγητή συνταγματικού δικαίου και βουλευτή επικρατεία του ΠΑΣΟΚ, που απεβίωσε το Φεβρουάριο του 2009. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην κατάμεστη αίθουσα τη Γερουσία με συντονίστρια τη Γενική Γραμματέα του Ιδρύματο τη Βουλή, καθηγήτρια, κυρία Νίκη Ο Γιώργο Παπαδημητρίου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1944. Ξεκίνησε την ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία στη νομική σχολή του Δημοκρήτου Πανεπιστημίου Φράκη το 1979 και το 1984 εξελέει καθηγητή στο Τμήμα Πολιτική Επιστήμη και Δημόσια Διοίκηση του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ήταν επικεφαλή τη Ομάδα Εργασία για την Παρακολούθηση του Κυπριακού και για τι υπηρεσίε του τιμήθηκε το 2003 με το παράσημο Ανώτερο Ταξιάρχη του Τάγματο Μακαρίου του Τρίτου τη Κυπριακή Δημοκρατία. Ο Επίτροπο Ανθρωπιστική Βοήθεια και Διαχείριση Κρίσεων Ευρωπαϊκή Επιτροπή Χρήστο Τηλιανίδη αναφέρθηκε στο όραμα του εκλειπώντο για την Ευρώπη, την Ελλάδα και την Κύπρο, υπογραμμίζοντα ένα γεγονό που το έμειναν εξίτηλο για το χαρακτήρα του Γιώργου Παπαδημητρίου. Μια ομάδα Κυπρίων φοιτητών εκδίδαμε ένα περιοδικό τότε, αρχέ τη δεκαετία του 80, άποψη το λέγαν. Στο δεύτερο τεύχο είχαμε δώσει τίτλο ΕΟΚ Κύπρο. Ο Παπαδημητρίου φεύγοντα από την νομική σχολή τότε. Βρήκε το περιοδικό σε ένα από τα περίπτερα ανακαλύψαμε μετά από δύο-τρεις εκδόσεις ότι σε μία διαδρομή από το Πανεπιστήμιο μέχρι τη Τσιμισκή και λίγο πιο κάτω όλα τα υπολοιπόμενα περιοδικά μας έλεγαν οι περιπτεράδες ότι εξαντλώνται κάποια στιγμή, περνούσε ένας κύριος και τα αγόραζε όλα. Ανακάλυψα ότι ήταν ο Γιώργος Παπαδημητρίου. Ο πρόεδρο Αρχή Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, επίθυμο πρόεδρο Συμβουλίου τη Επικρατεία, Κώστα Μενουδάκο, στην ομιλία του υπογράμισε τι προσπάθειε του Γιώργου Παπαδημητρίου για την ανάπτυξη και την εφαρμογή του περιβαλλοντικού δικαίου. Εστιάζοντα το δημιούργημά του την επιθεώρηση νόμο και φύση. Στι αρχέ του 1990, στο γραφείο μου στο Συμβούλιο τη Επικρατεία, είχαμε με τον Γιώργο μια φιλική συζήτηση για ορισμένε περιβαλλοντικού ενδιαφέροντο αποφάσεις που είχαν εκδοθεί εκείνη την εποχή στο Συμβούλιο Η συζήτηση συνεχίστηκε σε ένα ουζάδικο στην οδό Θεμιστοκλέου. Εκεί ο Γιώργος μου ανέφερε τη σκέψη για την έκδοση ενός ειδικού νομικού περιοδικού για το περιβάλλον καθώς θεωρούσε ότι η προστασία του περιβάλλοντος θα αποτελούσε βασικό αντικείμενο όχι γενικώ, όχι μόνο της κοινωνίας, αλλά και της νομοθεσίας, της νομολογίας και της νομικής επιστήμης γενικότερα. Ο Αντιπρόεδρος στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αναπληρωτής καθηγητής στη νομική σχολή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Μιχάλης Πικραμένος, μίλησε για τις θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος στη σκέψη και το λόγο του Γιώργου Παπαδημητρίου. Ο Παπαδημητρίου έμαθε στον εαυτό του ναζί ζει κάτω από τον αστερισμό του συναισθήματος που λέγεται περηφάνεια. Διέθετε την αισιοδοξία του απείρου μέσα στη θνητότητα. Και τα άλλα, η διδασκαλία, η πολιτική, τα νομικά ήταν εξαρτημένα από το μεγάλο του χάρισμα. Εμένια στη ζωή που σημαίνει πίστη στο εμπειρικό υπερβατολογικό που είναι ο άνθρωπο. Τέλο, ο μότιμο καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην Υπουργό Τάσο Γιανίτση, περιέγραψε στην ομιλία του τον πολίτη, τον επιστήμονα, τον μαχητή και εν τέλει τον φίλο Γιώργο Παπαδημητρίου. Ό,τι αισθάνομαι για τον Γιώργο Παπαδημητρίου δεν είναι επειδή ήταν σημαντικό συνταγματολόγο, επιστήμονα, σύμβουλο ή ενεργό πολίτη ή για τι επιστημονικέ του ιδιότητε. Είναι για όσε προσωπικέ ιδιότητε είχε που ξεπερνούσαν όλα αυτά, αλλά ταυτόχρονα και συνδέονταν με όλα αυτά. Την εκδήλωση συντόνιζε η Γενική Γραμματέα του Ιδρύματο τη Βουλή για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, Νίκη Μαρονίτη. Παρόντι σε μια κατάμεστη αίθουσα ήταν μεταξύ άλλων ο πρώην Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Σιμίτη και η πρώην Πρόεδρο τη Βουλή, Άννα Ψαρούδα Μπενάκη. Και να κλείσουμε, κύριε και όλο το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με την κυβέρνηση, να μένετε από νομοθετική άποψη πάρα πολύ φορτωμένο. Θα έρθουν νομοσχέδια και νομοθετικέ πρωτοβουλίε εδώ στη Βουλή. Είναι η Νέα Δημοκρατία απέναντι σε αυτά, στα να έρθουν μέτρα, πώ θα σταθεί. Θα δούμε. Γιατί σα λέω, πάω στοίχημα από τώρα, ότι θα είναι ενταγμένα και αυτά τα νομοσχέδια σε αυτόν τον προεκλογικό τακτικισμό. Θα είναι. σε πολλέ περιπτώσει έχουμε δει ότι είναι πράγματα ανεφάρμοστα, πράγμα ευχολόγια που απλώ θα φέρουν σε δύσκολη θέση μια επόμενη κυβέρνηση που δεν θα έχει αναλάβει τέτοιε δεσμεύσει. Αλλά άμα τα ψηφίσουν αυτοί τώρα. Θα πρέπει να τι υλοποιήσει. είναι μερικά πράγματα που δεν ψηφίζονται Δρομολογούνται. Η ανάπτυξη της οικονομίας δεν ψηφίζεται. Δεν μπορείς να ψηφίσεις ότι του χρόνου ορίζουμε ότι υποχρεωτικά θα έχουμε 4% ανάπτυξη. Ναι. Δεν μπορείς να ψηφίσεις ότι του χρόνου η ανεργία θα πέσει στο 7%. Πρέπει να δρομολογήσεις την ανάπτυξη. Πρέπει να δρομολογήσει την καταπολέμηση τη ανεργία με το σωστό τρόπο και όχι με τέτοιου αποσπασματικές αποσπασματικέ κινήσει εντυπωσιασμού, στι οποίε καταφεύγει η κυβέρνηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε μαζί μα και ζητήσαμε καλή σα ημέρα για καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε να κλείσουμε την εκπομπή με την ενότητα σαν σήμερα στην κοινοβουλευτική και πολιτική ζωή τη χώρα, με ιστορικά γεγονότα που έχουν ενδιαφέρον και να σα αποχαιρετήσουμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού εδώ στι 9 το πρωί. Το ΠΑΣΟΚ αποδέχεται την υποψηφιότητα του Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου για την Προεδρία τη Δημοκρατία. Η ανάδειξη Στεφανόπουλου στο ανώτατο πολιτιακό αξίωμα ήταν αποτέλεσμα τη συμφωνία του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου με τον τότε πρόεδρο τη Πολιτική Άνοιξη Αντώνη Σαμαρά για στήριξη κοινή υποψηφιότητα με στόχο την αποφυγή εκλογών, τι οποίε αποζητούσε ο τότε πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία Μιλτιάδη Σέβερτ. Ο Κωστή Στεφανόπουλο εξελέγει στι 8 Μαρτίου του 1995 κατά την τρίτη ψηφοφορία με 181 ψήφου ως ο πέμπτος πρόεδρος δημοκρατίας μετά τη μεταπολίτευση και την αποκατάσταση του δημοκρατικού πολιτεύματος. Το Ευρωκοινοβούλιο εγκρίνει ψήφισμα με το οποίο επιρρύπτει σαφέστατα την ευθύνη τη κρίση των ημείων στην τουρκική πλευρά. Κατά τη διάρκεια τη κρίση, αναφέρει ο Αχμέντ Ταβούτογλου, το γεγονό ότι στου χάρτε που διανεμήθηκαν από το τουρκικό κράτο στι ευρωπαϊκέ χώρε κατά τι εκεί διπλωματικέ ενέργειε τη Τουρκία, οι βραχονισίδε εμφανίζονταν να είναι εντό των 12 ναυτικών μιλίων, γεγονό που υποστήριζε τι ελληνικέ θέσει και προξένησε τη ζημιά στην Τουρκία. Ωστόσο, η κρίση έδωσε αφορμή στο τουρκικό κράτο να θέσει ζήτημα γκρίζων αφισβητώντα την κυριαρχία τη Ελλάδα σε αρκετά νησιά συμπεριλαμβανομένων των ημείων. Ο πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Κύπρο έγινε στι 8 Φεβρουαρίου και ο δεύτερο γύρο στι 15 Φεβρουαρίου. Ο Γλάφκο Κληρίδη κερδίζει σαν σήμερα το δεύτερο γύρο των εκλογών στην Κύπρο και ανανεώνει για δεύτερη πενταετία τη θητεία του ω Προέδρο τη Δημοκρατία. Δεύτερο βγήκε ο Γιώργο Ιακόβου, υποστηριζόμενο από το ΑΚΕΛ και το Δίκο. Το ποσοστό των ψήφων έφτασε το 91,7% στον πρώτο γύρο και στο 93,4% στο δεύτερο γύρο. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας Κληρίδη, η Κύπρος άκμαζε σημαντικά. Σταθεροποιήθηκε η οικονομία της χώρας και έγινε το πλουσιότερο από τα 10 νέα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2004.